Σε μια κατηφορική πλαγιά που απέχει λίγα μέτρα από το μονοπάτι Ε4 από το Ελαφωνήσι προς τον Κρυό, βρήκαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων τη σωρό της 29χρονης Βιολέτ Γκιγκανό. Ήταν πεσμένη ανάσκελα και δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια από την πτώση. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στο σημείο που, κοντά στο σημείο πασχετός που βρέθηκε η κοπέλα νεκρή. Ήταν, το σώμα της ήταν σε προχωρημένη σύψη. Το συμβάν ουσιαστικά για μας ήταν πεζοπορικό, δεν χρειάστηκε εξειδικευμένος εξοπλισμός. Πλησιάσαμε το συμβάν, ήταν εκεί η ελληνική αστυνομία, ο δικαστής. Τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές αρχές ενισχύουν την πιθανότητα η άτυχη κοπέλα να υπέστη θερμοπληξία και να έχασε τις αισθήσεις της. Η ενδυμασία της και τα μέσα που είχε στη διάθεσή της φαίνεται πως δεν ήταν κατάλληλα για περιπατητικές διαδρομές και μάλιστα σε συνθήκες καύσωνα. Η 29χρονη φορούσε μαύρα ρούχα και μαύρο καπέλο, ενώ τα άδεια μπουκάλια νερού που βρέθηκαν δίπλα της μαρτυρούν ότι τα αποθέματα της είχαν τελειώσει. Θεωρείται πολύ πιθανό, όταν πια είχε εξαντληθεί από την πεζοπορία στη ζέστη, να συνέχισε έξω από το μονοπάτι Ε4 για να βρεθεί σε πιο σκιερό μέρος. Εξετάζεται επίσης το σενάριο να έχασε τον προσανατολισμό της. Σε ένα απλό μονοπάτι, σε ένα απλό πεζοπορικό μονοπάτι. Φαίνεται ότι ουσιαστικά έχει χάσει το, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο μονοπάτι, έχει χάσει την προσανατολισμό της, δηλαδή ουσιαστικά. Και για ποιο λόγο τώρα κανένας δεν ξέρει. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο θάνατο την άτυχη νοσηλεύτρια από τη Γαλλία. Τραγική ηρωνία είναι πως με περπάτημα 10 λεπτών από το σημείο που εντοπίστηκε νεκρή, θα έφτανε στην παραλία του Κρυού όπου είχε αφήσει το αυτοκίνητό της. Οι δυνάμεις της όμως την πρόδωσαν.